Καλησπέρα σας, κύριε Κουτσομίτα από το Ηράκλειο. Καλησπέρα. Λοιπόν, μας έκανε κάποια τερτύπια η τηλεφωνική γραμμή, όπως αποκαταστήσαμε την επικοινωνία. Θα ήθελα να ρωτήσω, για να το πιάσουμε από την αρχή, ποιο είναι το αποτύπωμα που αφήνει αυτή η συνταγματική αναθεώρηση. Έχει γίνει πολλής λόγος για αυτήν, το αν ήταν κουτσουρεμένη ή όχι, αν έγιναν θετικά βήματα, σε ποια κατεύθυνση και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί, με το δεδομένο ότι η επόμενη φάση, όποια κι αν είναι αυτή και όποια χαρακτηριστικά για να έχει, θα πρέπει να μας λαβήσουν 10 χρόνια. Ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε, υπάρχει η καλή πλευρά και η κακή πλευρά σε αυτή την εξέλιξη. Θεωρώ ότι η καλή πλευρά είναι ότι επιτέλους οι πολιτικές διαδικασίες στη χώρα αποδεσμεύονται από την υπόθεση της διάλυσης της Βουλής σε περίπτωση που δεν υπάρχει πλειοψηφία 3/5 για να εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτό στο παρελθόν συνέβη 2 ή 3 φορές. 2 φορές συνέβη και μία άλλη απειλήθηκε να συμβεί και προκάλεσε εκλογές. Ήταν μία, θα έλεγα, καταστρατήγηση μιας διάταξης την οποία είχαν σκεφτεί οι συνταγματικοί νομοθέτες το 1975, ώστε να αναγκάζουν τα κόμματα να συγκλίνουν στη συνένεση σε ένα πρόσωπο, αλλά χρησιμοποιήθηκε από κάποιους αρχηγούς αντιπολίτευσης κατά καιρούς για να προκαλέσουν εκλογές, διότι οι κατά καιρούς δημοσκοπήσεις τους έδιναν ένα προβάδισμα και θέλουν να το αξιοποιήσουν. Πλέον δεν θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αποδεσμεύεται η διαδικασία της εκλογής του Πρόεδρου Δημοκρατίας από τις, θα λέγαμε, περιστασιακές δημοσκοπικές εξελίξεις και τα πολιτικά πράγματα, το οποίο είναι και σωστό. Βέβαια, το γεγονός ότι μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος ακόμη και με σχετική πλειοψηφία υπομονεύει κάπως το κύρος του θεσμού, αλλά δεν υπάρχει, αν θέλετε, μια λύση η οποία θα μπορούσε να είναι τέλεια για όλους. Αυτή είναι η κύρια μεταρρύθμιση που μπαίνει σε αυτή την αναθεώρηση. Επίσης, θεωρώ ότι είναι σημαντικό το ότι μειώνονται οι προστασίες της ασυλίας για τους βουλευτές και για τους υπουργούς στα αντίστοιχα άρθρα σε περίπτωση που είναι ύποπτη για κάποιες ποινικές πράξεις που δεν αφορούν την τέλεση των καθηκόντων τους, και επιμέρους θετικές μικροδιορθώσεις όσον αφορά τις ανεξάρτητες αρχές, τη θέσπιση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και, αν θέλετε, και ακόμα και αυτή την πολύ δύσκολη ρύθμιση για την ψήφο των κατοίκων εξωτερικού. Ελπίζω ότι στο μέλλον να βελτιωθεί, και αυτή είναι μια αρχή. Από τη ρύθμιση που είχαμε τώρα που δεν μπορούσε να γίνει καν, έχουμε τέλος πάντων έστω και αυτή. Για να ολοκληρώσω, θα έλεγα ότι είναι μια όντως πολύ μικρής εμβέλειας συνταγματική αναθεώρηση, αλλά ήταν η μόνη δυνατή υπό τις υπάρχουσες πολιτικές συγκυρίες και τις υπάρχουσες πολιτικές ισορροπίες, διότι, για να θυμίσω, βρισκόμαστε ακόμη ως χώρα σε ένα βαθύ διχασμό. Είναι ακόμα διχασμένη η κοινωνία. Διχασμός που ξεκίνησε ουσιαστικά με τη χρεοκοπία της χώρας, τα μνημόνια, την δύσκολη διαπραγμάτευση, να τη χαρακτηρίσω δύσκολη, του ΣΥΡΙΖΑ. Το δημοψήφισμα έφερα με ένα βαθύ διχασμό και πάρα πολύ δύσκολο υπό αυτές τις συνθήκες να βρεθούν ευρύτερες συνενέσεις για κάποιες σημαντικές αλλαγές που χρειάζονται. Και μπορούμε να πούμε ποιες αλλαγές μπορεί να χρειάζονται και δεν έγιναν. Πριν πάμε σε αυτές που θέλω να ακούσω την άποψή σας, πιστεύετε ότι ότι χάθηκε μία ευκαιρία και σε ό,τι αφορά το πολιτικό περιεχόμενο της συνταγματικής αναθεώρησης, που θυμίζω ότι καθορίστηκε από την προηγούμενη Βουλή, σε ένα τεταμένο κλίμα και σωστά σημειώνεται διχαστικό που είχε διαμορφωθεί εν μέσω και της οικονομικής κρίσης, αλλά χάθηκε και μία ευκαιρία από την παρούσα Βουλή με καθαρά συμβολικό πολιτικό χαρακτήρα, και αναφέρομαι σε διατάξεις όπου, βρε αδερφέ, υπήρχε μια κοινή συνισταμένη πέρα από τις διαφοροποιήσεις, ακόμη και για πολιτική εσωκομματική κατανάλωση, ότι κάτι διαφορετικό πρέπει να καταφέρεις. Μόνο έτσι μπορεί να δικαιολογήσεις την παρουσία σου ή την υπαρξή σου την πολιτική. Επειδή έχουμε γίνει, δυστυχώς, έχουμε γίνει μάρτυρες τέτοιων καταστάσεων και από αυτή την Βουλή, χάθηκε η ευκαιρία, λένε πολλοί,
ακόμη και να υπάρχει αυτός ο συμβολισμός, να δούμε έστω ένα άρθρο να ψηφίζεται από 300 βουλευτές. Ναι. Έχετε δίκιο, εν μέρη, αλλά θα έλεγα ότι έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων κομμάτων. Διότι υπάρχουν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις για το πώς πρέπει να είναι το πολίτευμα της χώρας, για να το πω γενικότερα. Να θυμίσω ότι στην αρχή της συνταγματικής διαδικασίας, της συνταγματικής αναφέρωσης που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη χρονιά, υπήρχαν σκέψεις για συντακτική συνέλευση, έως και για αλλαγή του πολιτεύματος και διάφορα πράγματα τα οποία είναι εντελώς έξω από την αντίληψη όλων των, αν είναι λάθος ή σωστό, αλλά όλοι οι υπόλοιποι θεωρούν ότι είναι εντελώς έξω από, από αυτά που μπορούσαν να συμφωνηθούν. Άρα αυτές οι διατάξεις που ήρθαν πλέον στη Νέα Βουλή για με δυνατότητα αναφέρεσης ήταν πάρα πολύ λίγες και σε αυτές εκεί που πραγματικά μπορεί να γίνει κριτική είναι στο ότι δεν υπήρχε μια πιο γενναία ρύθμιση για το νόμο περί ευθύνηση υπουργών. Γιατί για το άρθρο το 86, το περίφημο περί ευθύνηση υπουργών. Εκεί θα έπρεπε να υπάρξει μια ρύθμιση που να παραπέμπει κατευθείαν όλες τις περιπτώσεις πιθανών ποινικών αδικημάτων υπουργών κατευθείαν στην τακτική δικαιοσύνη. Και όχι... Ότι ήταν άτολμη και η κυβέρνηση σε αυτό. Σε αυτό ναι. Θεωρώ ότι σε αυτό το άρθρο ναι, ήταν άτολμη. Αυτό το άρθρο κατευθείαν έπρεπε να παραπέμπει όλες τις υποθέσεις που αφορούν πιθανές ποινικές ευθύνες υπουργών να παραπέμπονται απευθείας στην τακτική δικαιοσύνη. Και η Βουλή να έχει μόνο την ευθύνη της άρσης της ασυλίας. Αυτή η διαδικασία, όπως φαίνεται, όπως έχει φανεί τα προηγούμενα χρόνια και πιστεύω και θα φανεί και τώρα με τις προανακριτικές επιτροπές και τις ευευγετικές επιτροπές, ουσιαστικά είναι ένα προπέτασμα καπνού, θα το έλεγα, μια δύσκολη διαδικασία να μπαίνουν οι βουλευτές στο ρόλο του εισαγγελέα και του ανακριτή, που δεν είναι ο ρόλος τους. Εκεί θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Πιθανόν δεν υπήρχε το πολιτικό θάρρος να προχωρήσουμε τόσο πολύ σε αυτό το θέμα. Αλλά θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να μείνει από αυτή τη διαδικασία είναι το θετικό που είναι πλέον θα έχουμε σοβαρούς πολιτικούς κύκλους και δεν θα μπορεί ας πούμε ένας τυχοδιώκτης αρχηγός αξιωματικής εμπεριτεύσης όποιος και να είναι αυτός να εκβιάσει την πορεία της χώρας επειδή οι δημοσκοπήσεις εκείνη τη στιγμή το φέρνουν πρώτο. Και πρέπει να υπάρχουν επιτέλους σε αυτή τη χώρα ολοκληρωμένη τετραετής εκλογική κύκλη για να μπούμε σε μια πραγματική κανονικότητα. Και το δεύτερο θα έλεγα είναι να δούμε ποια είναι αυτά τα σημεία που μας ξέφυγαν και ποια είναι αυτά τα σημεία που θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε και δεν αντιμετωπίσαμε. Ωραία, για να τα ακούσουμε αυτά. Λοιπόν, ναι, εγώ θα έλεγα τα εξής πολύ σύντομα. Πρώτον είναι αυτό το περίφημο άρθρο που σας είπα για την ευθύνη υπουργών. Αυτό θα είναι το πρώτο υποψήφιο στην επόμενη αναφέρωση, όποτε και γίνει αυτή σε 8 ή 10 χρόνια. Το δεύτερο θεωρώ, το οποίο έπρεπε να αγγίξει και η προηγούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και η παρούσα, είναι το ζήτημα της επιλογής της ηγεσίας και οποιοδήποτε υπουργικό συμβούλιο, και για να μην γελιόμαστε, ο εκάστοτε πρωθυπουργός επιλέγει τους επικεφαλείς των ανωτάτων δικαστηρίων, αποτελεί απριόρι μια παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας πάνω στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Για να αποφύγουμε στο μέλλον ιστορίες με αυτές που ζήσαμε στο πρόσφατο παρελθόν ή και στο παλιότερο, στις παλιότερες υποθέσεις πρέπει η δικαιοσύνη να είναι εντελώς ανεξάρτητη και να εκλέγεται από ένα ευρύτερο σώμα. Ή θα έλεγα, εγώ θέτω και αυτό το ζήτημα, της διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Δημοκρατίας, διότι θα έλεγα ότι δεν τιμά το πολίτευμα να έχουμε έναν Πρόεδρο Δημοκρατίας ο οποίος ουσιαστικά είναι τελετάρχης. Δεν χρειαζόμαστε τελετάρχη ως αρχηγό του κράτους. Χρειαζόμαστε... Και ακούσαμε για τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων, όπου είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να συμφωνεί κανείς, αλλά ανοίγει μια συζήτηση. Εσείς προϋποθέτετε και την αλλαγή της επιλογής, δηλαδή να εκλέγεται από το λαό, ή αυτό είναι μια προσβολή έμεση του πολιτιακού. Θα έλεγα ότι θα έπρεπε η εκλογή του να είναι ακόμα ευρύτερο σώμα. Μπορεί να μην είναι απευθείας από το λαό, μπορεί να είναι συμμετοχή και της τοπικής αυτοδιοίκησης ή ενός ευρύτερου σώματος εκλεκτόρων, αλλά θεωρώ ότι σαφέστατα το πολίτευμα χρειάζεται ένα αντίβαρο
για δύσκολες στιγμές όπου ένας πολιτιακός άρχον θα έχει τις εξουσίες να κρατήσει κάποια αντίβαρα. Γιατί? Για τη προστασία του πολιτεύματος, των θεσμών και του κράτους δικαίου. Εκεί θα ήθελα εγώ έναν πρόεδρο δημοκρατίας, ο οποίος να ελέγχει και τη δικαιοσύνη και την εκτελεστική εξουσία την εκάστοτε κυβέρνηση, χωρίς βέβαια να έχει δικαίωμα, όπως γινόταν επί βασιλείας, να διορίζει πρωθυπουργούς, αλλά να ελέγχει την εφαρμογή του συντάγματος. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε έναν ανεξάρτητο θεσμό, έναν πολιτιακό θεσμό, να ελέγχει το αν η εκτελεστική εξουσία, αν η εκάστοτε κυβέρνηση τηρεί το Σύνταγμα και τους νόμους. Πρέπει να γίνει έγκληση στο Συμβούλιο Επικρατείας και, όπως είδαμε και στην περίπτωση του δημοψηφίσματος του 2015, το Συμβούλιο Επικρατείας αποφάνθηκε ότι δεν είχε αρμοδιότητα να κρίνει εάν το ερώτημα του δημοψηφίσματος ήταν συνταγματικό ή όχι. Και ο τότε πρόεδρος Δημοκρατίας αναγκαστικά υπέγραψε το προεδρικό διάταγμα για τη διενέργεια του δημοψηφίσματος. Κατ' εμέ, ένας πρόεδρος Δημοκρατίας με σοβαρές αρμοδιότητες θα το είχε αναπέμψει για διαβούλευση ή θα το είχε καθυστερήσει. Ένα παράδειγμα θέλω. Όπως επίσης και τον έλεγχο των πράξεων, έχει γίνει πολλή συζήτηση για το αν είχε νομιμότητα η υπογραφή τη συνθήκη των Πρεσπών και αν ο πρόεδρος Δημοκρατίας θα έπρεπε να το υπογράψει. Και αυτό ίσως είναι ένας αστερίσκος. Αλλά για να μην λέμε πολλά, θεωρώ ότι χρειαζόμαστε κάπως λίγο περισσότερες αρμοδιότητες στον πρόεδρο Δημοκρατίας, κυρίως ως ένας θεματοφύλακας του πολιτεύματος και του συντάγματος. Επίσης, μεγαλύτερες, θα έλεγα, να προστατεύσουμε πλέον τις εξελίξεις που έρχονται όσον αφορά την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, την ψηφιακή επανάσταση, την αυτοματοποίηση, τη ρομποτική της βιομηχανικής παραγωγής, την κλιματική αλλαγή, όλα αυτά απουσιάζουν εντελώς από το Σύνταγμα. Άρα θα τα βρούμε τα επόμενα χρόνια μπροστά μας και πιστεύω ότι είναι ζητήματα που οι επιστήμονες... Το πρόβλημα είναι ότι τα έχουμε ήδη βρει μπροστά μας. Ακριβώς. Το πολιτικό βάρος να προχωρήσουμε σε αυτές τις τομές από αυτή τη Βουλή. Ακριβώς. Εγώ θα το εντάσω στο διχασμό, τον πολιτικό διχασμό και του εκλογικού σώματος και της πολιτικής εξουσίας των πολιτικών κομμάτων, που αυτή τη στιγμή βλέπουμε τα τελευταία του μέρη αυτού του διχασμού, αλλά ακόμα είναι εδώ. Το βλέπουμε και στη Βουλή, είναι παρόν αυτός ο διχασμός και σε πολλά ζητήματα, γιατί υπάρχουν πολύ διστάμενες απόψεις για το πώς πρέπει να κατευθυνθεί η χώρα στα επόμενα χρόνια. Ελπίζω μέσα στην πάροδο των επόμενων ετών να μπορέσει να αμυνθεί αυτός ο διχασμός και να καταλάβουμε περισσότερα για το πώς πρέπει να κατευθυνθούμε. Θα έλεγα ότι είναι αισιόδοξο ότι από το 2014 ή το 2012 μέχρι σήμερα η ελληνική κοινωνία έχει καταλάβει πάρα πολλά πράγματα και για τις αιτίες της κρίσης και για τα λάθη του πολιτικού συστήματος και για τα ρίσκα που δεν πρέπει να αναλάβει ένα εκλογικό σώμα δοκιμάζοντας περίεργες λύσεις. Όλα αυτά βέβαια θα ενσωματωθούν σε μια κοινή συνείδηση των πολιτών τα επόμενα χρόνια, αλλά θεωρώ ότι γενικά έχουμε γίνει λίγο πιο σοφοί τα τελευταία 3-4-5 χρόνια από όλα αυτά που μας συνέβησαν. Για να το κλείσω, βάζοντας αν θέλετε ένα τίτλο στη συνόψη των όσων συζητάμε, ο πολιτικός διχασμός μας έχει κοστίσει το συνταγματικό εξυγχρονισμό της χώρας. Ακριβώς, το είπατε τέλειο. Ένα δεύτερο ζήτημα που δεν θέλω να χάσω την ευκαιρία να σας θέσω, κύριε Κουτσομίδη, και θα ήθελα την άποψή σας, έχει να κάνει με το προσφυγικό, τη διαχείρισή του, προσφυγικό παύλα μεταναστευτικό, για να είμαστε ορθότεροι. Αν θεωρείτε ότι η κυβέρνηση κινείται στη σωστή κατεύθυνση και κυρίως αν θεωρείτε ο σχεδιασμός έτσι όπως τον έχει ξεδιπλώσει, όπως τον έχει παρουσιάσει, μπορεί να απαντήσει στην διαχείριση του προβλήματος. Θεωρώ ότι σιγά σιγά αρχίζει να αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα του ζητήματος. Οι τελευταίες ρυθμίσεις και αποφάσεις και νομοθέτηση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Θεωρώ ότι χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση της αποτρεπτικότητας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία αποτρεπτικότητα και θα έκανα και μια καλοπροαίρετη κριτική στις πρωινές δηλώσεις
του Υπουργού Επικρατείας, του κ. Γεραπετρίτη, ο οποίος είπε ότι δεν πρέπει να μεταδώσουμε μια αίσθηση απομονωτισμού σε αυτούς που έρχονται μέσα στη χώρα. Εγώ θα λέγα διαφωνώ κάθετα με αυτή την άποψη. Πρέπει να δώσουμε μια αίσθηση απομονωτισμού σε αυτούς που έρχονται μέσα στη χώρα, μέχρι να κρυφεί εάν έχουν το δικαίωμα ασύλου ή όχι. Αλλιώς στέλνουμε μια ανοιχτή πρόσκληση σε κάθε ενδεχόμενο μετανάστη από την Ασία, την Αφρική, από οπουδήποτε, να έρθει εδώ, διότι δεν θα τον απομονώσουμε. Πρέπει να ξεφύγουμε ίσως... Να βοηθήσω λίγο στο συλλογισμό σας. Λέτε απλά ότι πρέπει να σταλεί μήνυμα ότι κινδυνεύεις εσύ, υποψήφιε πρόσφυγα μετανάστη που θα έρθεις στην χώρα μας, να παραμείνεις εγκλωβισμένος μέχρι να αποσαφινιστεί αν πρέπει να σχορηγηθεί πολιτικό άσυλο. Ακριβώς αυτό λέω. Και θα πω και το εξής. Όποιος κινδυνεύει η ζωή του, η οικογένειά του, η κυριότητά του στην πατρίδα του και έρχεται εδώ να ζητήσει άσυλο, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να είναι κλεισμένος μέσα σε ένα κέντρο κλειστό για 6, 8, 12 ή 18 μήνες μέχρι να αποσαφινιστεί το καθεστώς του. Αυτός ο άνθρωπος έχει γλιτώσει. Έχει γλιτώσει η ζωή του, του παρέχουμε τροφή, του παρέχουμε ρουχισμό, του παρέχουμε στέγαση, του παρέχουμε θέρμανση και είναι ασφαλής και ασφάλεια. Αυτός ο άνθρωπος γλίτωσε και τον προφυλάσσουμε. Αυτό που έχει πρόβλημα είναι αυτός που δεν ήρθε για να σωθεί, αλλά αυτός που ήρθε για να φτιάξει μια καλύτερη ζωή, την οποία εμείς δεν μπορούμε να την παρέχουμε. Αυτός όντως δεν είναι να είναι κλεισμένο, δεν είναι να βγει έξω, Βόρεια Ευρώπη, τη Δυτική Ευρώπη, να μεταδίδεται στα 4 εκατομμύρια των πιθανών συντηρητών. Άρα θα έλεγα ένα ανθρωπισμό. Χαιρετίζω με μεγάλη μου χαρά την κίνηση που έκανε ο Πρωθυπουργός για τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα. Εκεί πρέπει να υπάρχει και ένας περιορισμός για το θέμα της ηλικίας, αλλά τα παιδάκια τα 3, 4, 5, 10 χρονών, 12 χρονών που είναι ασυνόδευτα και έρχονται εδώ πρέπει να έξουμε και να τα φροντίσουμε. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί και το μήνυμα προς την απέναντι πλευρά είναι ότι δεν υπάρχει από ένα κέντρο κράτησης εάν δεν κρυθεί η αίτησή σου για το άσυλο. Και αν κρυθεί και φανεί ότι δεν έχεις δικαίωμα ασύλου, μου φίλε, θα πρέπει να επιστρέψεις στη χώρα προορισμού σου. Διότι δεν μπορούμε να σε εξυπηρετήσουμε σε αυτή τη χώρα. Ερώτηση, κύριε Κοσομίτη. Θεωρείτε ενεργητική ή παθητική τη στάση της κυβέρνησης? Γιατί μας είπατε για το μήνυμα προς την άλλη πλευρά. Αλλά το μήνυμα προς την οικογένεια που λέγεται οικογένεια εντός ή εκτός εισαγωγικών. Εν πάση περιπτώσει, είναι υπό πολλούς αστερίσκους. Η οικογένεια που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιο πρέπει να είναι? Έχει ενεργητική ή παθητική στάση η κυβέρνηση και περιορίζεται, αν θεωρήσουμε τη δεύτερη εκδοχή, περιορίζεται απλά σε μηνύματα λεκτικά, αλλά χωρίς πρακτικό και ουσιαστικό αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι υπάρχει μια αλλαγή σταδιακή στη στάση της κυβέρνησης. Ξεκίνησε, θα έλεγα, αρκετά παθητικά, αλλά βλέπω μια αλλαγή στάσης στους τελευταίους μήνες ή εβδομάδες, θα έλεγα. Θα πρέπει να δούμε και ποια θα είναι η στάση του Πρωθυπουργού στις δύο κρίσιμες συνόδους που έρχονται μέσα στο Δεκέμβριο, η μία του ΝΑΤΟ στο Λονδίνο και η άλλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, για να δούμε ποια θα είναι η απάντηση της χώρας, της Ελλάδας, απέναντι στους Ευρωπαίους εταίρους. Αλλά θα ήθελα να διευκρινίσουμε το εξής στους καλούς μας ακροατές. Δεν υπάρχει μια ενιαία Ευρωπαϊκή Ένωση, δυστυχώς. Υπάρχουν χώρες που μας συμπαρίστανται σε αρκετά μεγάλο βαθμό, υπάρχουν χώρες αδιάφορες και υπάρχουν και χώρες οι οποίες ήταν ένα πάρα πολύ πονηρό και άσχημο παιχνίδι εις βάρος της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Μάλτας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης του μεταναστευτικού και του προσφυγικού. Η Κομισιόν, η Επιτροπή κάνει κάποιες προσπάθειες να βοηθήσει, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει μια ενιαία στάση στην Ευρώπη. Υπάρχουν μερικές χώρες που προσπαθούν να βοηθήσουν. Θα έβαζα μέσα και τη Γερμανία αυτή τη στιγμή, η οποία δείχνει μια διάθεση να βοηθήσει, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες που σφυρίζουν αδιάφορα, άλλες που είναι ακριβώς αντίθετες και άλλες όπως η Ουγγαρία, η οποία συμπαρίσταται στην Τουρκία σε όποιο θέμα έχει και μάλιστα συμπαρίσταται στην Τουρκία και στην εισβολή της στη Συρία. Άρα έχουμε ένα κατακαιρματισμένο μέτωπο στο οποίο πρέπει να κρατάμε επιμέρους ισορροπίες. Σε αυτό το πεδίο θα έλεγα ο Πρωθυπουργός γνωρίζει πολύ καλά ποιες είναι οι ισορροπίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα είναι εμείς να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας στο Αιγαίο,
να είμαστε συνεπείς, να μην υπάρχει το έσχος της μόρειας, αλλά από την άλλη να μην δείτε, να μην στέλνουμε μηνύματα ότι εδώ πέρα τα πράγματα είναι χαλαρά. Κύριε Κουτσομίδη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία. Νομίζω και σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Συντάγματος, αλλά και σε ό,τι αφορά το προσφυγικό, η θέση και η άποψη, η οπτική, εν πάση περιπτώσει, και για τα δύο θέματα, η δική σας, νομίζω ότι βοηθάει λίγο και τον τρόπο σκέψης και των ακροατών μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Κουτσομίδης.